Mr. Johnson, was the cleanup not up to scratch? Πολιτική κρίση στην Βρετανία πυροδοτεί διαδικασία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Υπουργός Εξωτερικών Boris Johnson, υποστηρικτής του σκληρού Brexit, λίγες ώρες αφότου είχε αποχωρήσει από το κυβερνητικό σχήμα και ο αρμόδιος για τον Brexit υπουργός David Davis, καθώς και ο υφυπουργός του Steve Baker. Η Τερέζα Μέι, μιλώντας στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, υπερασπίστηκε το σχέδιο της κυβέρνησής της, αλλά δεν παρέλειψε να πλέξει το εγκόμιο των δύο παραιτηθέντων υπουργών της, εξηγώντας τους λόγους της αποχώρησής τους. Δεν συμφωνούμε στο ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να υλοποιήσουμε την κοινή δεσμευσή μας, να τιμήσουμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Η Μέι τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει επικοδομητικά τη νέα πρότασή της, γιατί σε διαφορετική περίπτωση ελοχεύει ο κίνδυνος ενός άτακτου Brexit, δηλαδή μιας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς την επίτευξη συμφωνίας. Αυτό που προτείνουμε είναι μια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτεί από αυτούς να το επανεξετάσουν, να δουν πέραν των θέσεων που έχουν λάβει μέχρι τώρα και να συμφωνήσουν σε μια νέα και δίκαιη ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Την θέση του David Davis ως υπουργός Brexit καταλαμβάνει ο Dominic Raab. Νέος υπουργός εξωτερικών στην θέση του Boris Johnson, που στην επιστολή παραίτησής του υποστήριξε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο κινδυνεύει να καταλήξει απικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διορίστηκε αργά το βράδυ ο Jeremy Hunt.